Κοντά μου έχω τον καθηγητή κύριο Βασίλειο Βασιλικό, καθηγητή καρδιολογίας. Κύριε καθηγήτα, γνωρίζουμε όλοι ότι ο διαβήτης έχει πάρα πολλές συνοσιρότητες και μία από αυτήν είναι ότι επηρεάζει πάρα πολύ και την καρδιά, στεφανία νόσο και, πολλά άλλα ακόμα νοσήματα. Φυσικά είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντική πρόληψη. Δεν πρέπει ουσιαστικά να καπνίζει ο ασθενής, δεν πρέπει να γυμνάζεται, η διατροφή του πρέπει αντίστοιχα να είναι πολύ καλή. Όλες αυτές, καταρχήν ευχαριστώ πολύ, καλημέρα σας. Όλες αυτές τις κοινοτυπίες που λέμε εμείς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης κτλ. Έχουν νόημα να τα ακούμε και να τα κάνουμε βεβαίως. Εκτός από την πρόληψη, την συμμόρφωση μάλλον στα καθαρά ιατρικά δεδομένα, δηλαδή να παίρνουμε τα φάρμακά μας, να μην κάνουμε από το κεφάλι μας πράγματα, οτιδήποτε μας ενοχλεί να έχουμε άμεση επαφή με το γιατρό μας, θα πρέπει να αλλάξουμε και όλους τους παράγοντες κινδύνου. Τέτοιοι είναι, στην Ελλάδα ζούμε, το 80% του πληθυσμού καπνίζει. Δεν πρέπει να καπνίζουμε ή να περιορίσουμε στο ελάχιστο το κάπνισμα, αλλά αυτά τα ημίμετρα συνήθως δεν δουλεύουν. Ή καπνίζει, δεν καπνίζει. Δεν πρέπει να καπνίζουμε. Επίσης, κατά μείζωνα λόγο, οι διαβητικοί πρέπει να ασκούνται. Δόξα τω Θεώ, στη Θεσσαλονίκη και καλό καιρό έχουμε και έχουμε περιοχές που μπορεί ο κόσμος να περπατήσει, να τρέξει, να κάνει άλλες δραστηριότητες, τις οποίες πρέπει να τις εντάξουμε στο καθημερινό μας πρόγραμμα.